Το χάος που επεκράτησε στο Ιρακινό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές δείχνει πόσο δύσκολο είναι να γεφυρωθούν οι διαφορές. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Νούρι Αλμαλίκη επιχείρησε να εμφανιστεί αισιόδοξος τόσο ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης, όσο και ως προς την εξέλιξη των επιχειρήσεων κατά των εξτρεμιστών Ισλαμιστών. Οι εξτρεμιστές μιλούσαν για το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε από πριν, αλλά τώρα μιλούν για χαλιφάτο σε ολόκληρη την περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ένα τμήμα μας θα αποκοπεί και θα βρεθεί σε κίνδυνο. Επίσης, κανένα γειτονικό κράτος δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι έχει αποκλειστεί από τα σχέδιά τους, τα οποία θα αποτύχουν όμως λόγω της ανδρείας των πολεμιστών του Ιράκ στην αστυνομία, στο στρατό και των εθελοντών. Ο Ιρακινός Πρωθυπουργός προσέφερε αμνηστία σε όλα τα μέλη φυλών που κατά το παρελθόν πολεμούσαν τις κυβερνητικές δυνάμεις και απίφθινε έκκληση για συμπόρευση. Ήδη στην περιοχή της Αντέιμ, στην Τηγιάλα, κοντά στη Βαγδάτη, οι φύλαρχοι έχουν ταχθεί στο πλευρό των Ιρακινών ενόπλων δυνάμεων με στόχο να προβούν σε καθαριστικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, στη Βασόρα, στα νοτιοανατολικά της χώρας, 3.000 εθελοντές συγκρότησαν ομάδα πολεμιστών που θα τεθεί υπό τις εντολές της κεντρικής διοίκησης στη Βαγδάτη, με στόχο να βρεθούν στις πρώτες τάξεις του μετόπου για τον επανέλεγχο των εδαφών που έχουν καταλάβει τα μέλη του Χαλιφάτου.